Στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής, η Τριγλία κέρδισε το Κοροπή 4-0 και κοντά μας έχουν τους δύο προπονητές των ομάδων, τον κύριο Παπακοστούλη και τον κύριο Σαβούρδο. Κύριε Σαβούρδο, πώς είδατε το παιχνίδι σήμερα, από τη δική σας την μεριά? Ναι, αρχικά θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στον coach και στην ομάδα της Τριγλίας. Ήταν δίκαιη νίκη έτσι όπως εξελίχθηκε. Νομίζω ότι η Τριγλία ήταν αυτή που είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Εμείς είχαμε στο μυαλό μας να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε κάποια κενά. Σίγουρα είχαμε μια ευκαιρία στο 1-0 που ίσως θα μπορούσε να σοφαριστεί το παιχνίδι με τον Μουστόγιαννη που χάθηκε. Βέβαια με το αν δεν γίνεται να κερδίσει τα παιχνίδια, το ξέρουμε πολύ καλά. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε μια νέα ομάδα, πρέπει να δουλέψουμε και να αφοσιωθούμε στα επόμενα παιχνίδια που έρχονται. Παίξαμε και με τη Μαρκό που ήταν λίγο πιο δύσκολο παιχνίδι και αυτό. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θέλει δουλειά πολύ και προσπάθεια και ξανά συγχαρητήρια στο coach και στην Τριγλία που και αυτοί αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους φέτος και σίγουρα θα είχαν και μια καλύτερη εικόνα από την αρχή της χρονιάς. Αυτό. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την ομάδα σας, οι στόχοι ποιοι είναι φέτος? Θα δείτε, το Κοροπή, όπως γνωρίζετε, έγινε μια προσπάθεια τελευταία στιγμή να συσταθεί σε ομάδα με την οντότητά της, δηλαδή να αποκτηθούν παίχτες. Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι ότι εμείς δεν μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε, αν και εύχομαι στο μέλλον να γίνει για το Κοροπή αυτό, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα και πρέπει να βρει το δρόμο της. Από εκεί και πέρα εμείς προσπαθούμε και σύμφωνα με τη δυναμική που υπάρχει, αν καταφέρουμε να μπούμε στις θέσεις πεντάδας, αλλιώς από εκεί και πέρα, αν ακολουθήσουν play-out, να διατηρηθεί η ομάδα στην κατηγορία που της αρμόζει φυσικά και να μπορέσουμε να χτιστεί κάτι καλύτερο για το μέλλον όπως είναι οι προθέσεις της διοίκησης. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν έχουμε κάτι άλλο στο μυαλό μας. Από εκεί πέρα κάθε μάτς ξεχωριστά και να δώσουμε το καλύτερο δυνατό του εαυτού μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στους παίχτες, πιστεύουμε σε αυτούς, αλλά όταν είναι ξαφνικά 15-16 παίχτες από το πουθενά, χρειάζεται πάρα πολύ καιρό να ενωθούν και να δουλευτούν και να έχει το καλό αποτέλεσμα και για μας. Ευχαριστώ. Είμαστε καλά. Όπως κανονικά θα πρέπει να σε ρωτήσουμε τώρα τι έγινε στα καλύπια. Πρέπει να σε ρωτήσουμε πρώτα για το σημερινό μάτς. Κοιτάξτε, να το πάρουμε με τη σειρά. Θέλω να ξεκινήσουμε από τα καλύπια. Θεωρώ ότι ήταν μια άτυχη στιγμή και νομίζω ότι λειτουργήσε ο νόμος του ποδοσφαίρου και κάτι παραπάνω. Σίγουρα θα μιλάγαμε για διαφορετικό παιχνίδι και εκεί, αν όπως είπε και ο Κώστας, αν όμως δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, αν κάναμε γκολ τις ευκαιρίες τις οποίες είχαμε και ήταν πάρα πολλές και δεχτήκαμε δύο τέρματα σε στιγμές που η μπάλα ήταν δική μας. Δεν μένουμε όμως περισσότερο στο αποτέλεσμα αυτό, αλλά περιμένουμε και μένουμε στις απουσίες τις οποίες έχουμε. Θέλουμε να επιστρέψουμε τα παιδιά όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είναι οι απουσίες τις οποίες έχουμε παρόμοιο για την ομάδα. Όμως προσπαθούμε ακόμα και από τις απουσίες αυτές η ομάδα να έχει το ίδιο πρόσωπο, είτε είναι τα παιδιά αυτά στην ομάδα μέσα που μέχρι στιγμής δεν είναι, είτε δεν είναι. Προσπαθούμε να παίξουμε ορθολογικό, σωστό ποδόσφαιρο, παραγωγικό ποδόσφαιρο και να το ευχαριστιόμαστε, όπως σας έχω ξαναπεί, πρώτα απ' όλα εμείς αλλά και ο κόσμος που έρχεται να μας δει. Θεωρώ ότι ίσως σήμερα να λειτουργήσε ο εγωισμός μας, πληγωμένος εγωισμός θα το έλεγα, γιατί τα παιδιά δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθήσαν την προηγούμενη αγωνιστική, αλλά okay. Υπήρξε αυτή η εμφάνιση με το άτυχο αποτέλεσμα για μας, όμως οφείλουμε πάνω απ' όλα σας είμαστε τον εαυτό μας με κάτω το κεφάλι, πολύ ταπεινότητα, σεμνότητα, αλλά με πάρα πολύ δουλειά και αυτό που υποσχέθηκα σε όλους είναι αυτό, ότι εμείς κάθε Κυριακή θα δουλεύουμε για να είμαστε καλύτεροι και να εξελισσόμαστε κάθε μέρα τόσο σαν ομάδα αλλά και σαν άτομα. Ξέραμε σήμερα ότι θα παίξουμε μια ομάδα η οποία δεν έχει να χάσει κάτι, είναι μια καινούργια ομάδα. Αν έβρισκε και αυτή τους χώρους της και τις ευκαιρίες της, μπορεί να είχαμε κάτι διαφορετικό. Ξέραμε ότι αν κάναμε γκολ νωρίς, ίσως το παιχνίδι άνοιγε όπως και άνοιξε. Νομίζω ότι η εμφάνισή μας σήμερα είχε και ουσία, αλλά είχε και αρκετά καλό ποδόσφαιρο, έτσι όπως το δουλεύουμε, έτσι όπως το ζητάμε, έτσι όπως θέλουμε να παίζει η ομάδα με οποιοδήποτε αντίπαλο, είτε μέσα στην Ραφίνα είτε εκτός Ραφίνας. Ξέρετε πολύ καλά από πέρσι ότι έχουμε ένα πλάνο, έχουμε ένα στόχο. Η ομάδα, όπως και να είναι, όποιοι και να είναι, θα έχει το συγκεκριμένο στόχο μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.
Ευτυχής, όμως σας είπα και πριν, να κάνουμε το 1-0 νωρίς. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες να τελειώσουμε το μάτς. Το κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο πάλι με αρκετές ευκαιρίες. Θα συμφωνήσω με τον προπονητή ότι αν το παιχνίδι πάλι σε ξαναλέω, αλλά δεν παίζουμε το αν, θα άλλαζε στην ευκαιρία που χάσαμε πάλι από δικό μας λάθος, από τον δικό λάθος. Αλλά δεν μένουμε σε ξαναλέω εκεί. Θέλουμε όσο το δυνατόν η ομάδα να βρει τον ρυθμό της, γιατί όπως ξέρετε ερχόμαστε από πολύ μεγάλη αποχή και θέλουμε να έχουμε πάλι την ίδια εικόνα που είχαμε πέρσι. Σας είπα ότι για μας το πέρσι είναι οδηγός και όπως είπα εδώ πέρα πριν δύο Κυριακές, ότι δεν ξέρω στο τέλος τι ταμείο θα κάνουμε. Όμως, πάνω απ' όλα οφείλουμε στον εαυτό μας και στους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα και στον κόσμο που έρχεται και μας βλέπει, να είμαστε πολύ ταπεινοί και με πάρα πολύ δουλειά, ούτως ώστε το όνειρο το οποίο έχει η ομάδα, στο τέλος να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Την Τετάρτη έχει αγώνα για το κύπελλο η ομάδα σας. Θα αλλάξει κάτι, περιμένουμε κάποιο παίκτη να γυρίσει από τις απουσίες, θα προσθεθεί κάποιος. Από τις δύο απουσίες που είναι τα παιδιά ο Παπάζουλου και ο Βίλα, μπαίνουν σιγά σιγά στην ομάδα, αλλά δεν θα αγωνιστούμε. Θέλουμε να είμαστε πάνω απ' όλα υγιείς όλοι, να προστατεύσουμε τους παίκτες μας και από εκεί και πέρα όταν θα είναι έτοιμοι, θα αγωνιστούμε. Σήμερα δώσαμε λίγο χρόνο στον Γερόνιμο, που έρχεται και αυτός από μεγάλη αποχή, γιατί είχε μείνει 1,5 σχεδόν μήνα με 2 εκτός. Πήρε το χρόνο συμμετοχής όσο χρειαζόταν και όσο έπρεπε. Θα έχει πάλι χρόνο συμμετοχής και την Τετάρτη, ούτως ώστε από την παραπάνω εβδομάδα να μπορέσουμε να είμαστε όλοι και πλήρεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Εύχομαι όντως την άλλη εβδομάδα η ομάδα να είναι πλήρης και να μπορέσουμε να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο και πιο συγκεντρωμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.